Ο Κουβέλης, αν μη τι άλλο, μία άποψη έχει την ίδια που είχε τότε και τον, ουσιαστικά τον χώρισε από το ΣΥΡΙΖΑ, διατηρεί και σήμερα. Τότε του κάνανε πλάκα διότι αντί για την άμεση και φοβερή ρήξη με το μνημόνιο, το σκίσιμο του μνημονίου, αυτός έλεγε τη λεγόμενη περίφημη, για την οποία τον κοροϊδεύουν ακόμα και σήμερα, σταδιακή απαγκίστρωση. Ναι. Και ότι εγώ, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω τη ρήξη, θέλω σιγά σιγά να βγούμε από αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Να διαπραγματευτούμε και όλα τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Αυτό δεν κόλλαγε με το ΣΥΡΙΖΑ σε καμία περίπτωση. Τώρα όμως, κολλάει και γάντι. Τώρα κολλάει και παρακολλάει, διότι, ναι, όντως, και κολλάει και παρακολλάει, αφότου ήρθε σε ρήξη με τους τότε συνεταίρους του στην τότε συγκυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω πάντως ότι όλη αυτή η συζήτηση, μάλλον τζάμπα είναι. Δεν μου λες μισό λεπτό, όχι, δεν είναι τζάμπα, γιατί ο σοφός λαός είναι σοφός λαός. Δηλαδή στην πολιτική σκηνή έχουμε αλλαξοβασιλίκια. Αυτό έχουμε. Κοίταξε, νομίζω ότι ο Κουβέλης γίνεται θέμα για ένα και μόνο λόγο. Επειδή ο σχηματισμός δεν έχει άλλα θέματα, διότι δεν υπήρξε ποτέ. Καλό, ωραίο αυτό. Δεν υπήρξε ποτέ, Δεν υπήρξε ποτέ ένα σχηματισμός. Ναι, αλλά και θα πάμε μετά στο πρωτοσέλιδο του Ποντικού που είναι πονηρό σήμερα. Ο Κουβέλης φέρεται να έχει μιλήσει στο βηματοδότη και να λέει ότι η εισδοχή του στην κυβέρνηση είναι προϊόν πολυήμερων συναντήσεων και τηλεφωνικών συνδιαλέξεων με προξενητή, τον Αλέκο Φλαμπουράρη με τον ίδιο τον Τσίπρα. Άρα οι διορθωτικές κινήσεις φαίνεται ότι είχαν προαποφασιστεί, ήταν στο μυαλό και απλά τις επιτάχυνε το επίδομα του ενοικίου της Ράνιας. Τι έγινε τώρα εδώ? Κοίταξε, υπάρχει ένα πράγμα. Εδώ και πάρα πολύ καιρό, επειδή έχουμε κουβεντιάσει με αφορμή την κατά καιρούς φασαρία για ανασχηματισμούς, πρέπει να έχω υπάρξει ο πιο δύσπιστος για το ότι πρόκειται να έρθει ανασχηματισμός. Λοιπόν, δεν πάει να γινόταν της κακομοίρας. Εγώ ουδέποτε πίστευα ότι ο Τσίπρας έχει στο μυαλό του το ίδιο πράγμα. Και δεν έχει για πολλούς λόγους. Ο βασικότερος όλων είναι ότι εάν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο σε όλα αυτά τα πράγματα που έχει μπροστά του, γιατί έχει αυτή την ατζέντα που έχουμε κουβεντιάσει τόσες πολλές φορές, δεν έχει κανέναν λόγο, ούτε έναν, ούτε μισό, ούτε τίποτα, να αλλάξει το σχήμα αυτής της κυβέρνησης. Επίσης δεν τον ενδιαφέρει, διότι όταν θα κάνει ένα σχηματισμό θα τον κάνει για ένα και μόνο λόγο. Για να φέρει, αφού αυτοί που έχουν φάει τον μπαρούτι μέχρι στιγμής βγάλουν τη δουλειά, τελειώσουν τη δουλειά και έρθει η ώρα της απαγκίστρωσης, να το πω εγώ έτσι, από το μνημόνιο, τότε και μόνο τότε θα έχει ένα και μοναδικό λόγο σχηματισμού. Να φέρει μπροστά τη δική του γενιά. Η οποία, τι θα είναι η διαφήμιση, η επικοινωνία του ΣΥΡΙΖΑ προς τον έξω κόσμο, η οποία θα επενδύει σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι δεν θα παραπέμπουν ούτε στα κοψίματα συντάξεων, ούτε στους φόρους, ούτε σε τίποτα από όλα αυτά. Θα είναι το επικοινωνιακό, το μήνυμα, να το πω έτσι, για το πώς ευαγγελίζεται ο ΣΥΡΙΖΑ την επομένη του μνημονίου. Αν δεν τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, δεν υπάρχει λόγος ανασχηματισμού. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένα κόμμα το οποίο είχε παραδοσιακά χιλιάδες στελέχη. Έτσι, δεν έχει, καταρχάς δεν είχε, δεν ήταν ένα ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ σε επίπεδο διακυβέρνησης, ακόμα και στα μεγέθη που έχει σήμερα, έχει περισσότερους. Εκπαιδευμένους στη διακυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Με αυτή την έννοια δεν έχει πάγκο. Λοιπόν, πάω στο πρωτοσέλιδο του Ποντικού, το οποίο στη βινιέτα έχει ένα έξυπνο τίτλο, ανασχηματισμό, δηλαδή την πάθατε όλοι την επόμενη φορά, παιδιά. Την επόμενη φορά, λέει. Αλλά ο κυρίαρχος τίτλος του είναι, και γι' αυτό λέω ότι είναι πονηρός τίτλος, κλείνει τα κενά και πάει για σύγκρουση. Ανασχηματισμός χωρίς μετακινήσεις και εξόδους τελεχών από τον Τσίπρα, αυξάνει τον προσωπικό του έλεγχο, μαρκάρει τον καμένο, ενισχύει αδύναμους τομείς, ετοιμάζεται για μετατοπικές στα σκάνδαλα και πολύμινη διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Και έχει και ένα ωραίο κολλάζ, την Έφη Αχτσιόγλου να κάθεται στα υπουργικά έδρανα της Βουλής, από πάνω της την κυρία Ράνια που μας αποχαιρέτησε. Θα λείψω, λέει η Ράνια στην Έφη, για λίγο πάω να πάρω ένα πακέτο ρύζι από το όλοι μαζί μπορούμε. Λοιπόν, έξυπνο. Αλλά αυτό το κλείνει τα κενά και πάει για σύγκρουση. Σημαίνει τι, δηλαδή, ότι πριν δούμε αυτό που μας είπες, ένα σχηματισμό με νέα ενδεχομένως πρόσωπα, θα έχει ένα κλίμα, κύμα πέρα από τα μνημόνια, το ένα και το άλλο, συγκρουσιακό? Θα
Μέχρι τώρα υπήρχε ένα ζήτημα, υπήρχε και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, υπήρχε μια διελκυστίδα, να το πω έτσι, η οποία αφορούσε το τι θα πρέπει να βρίσκεται το επόμενο διάστημα στην πολιτική αιχμή ΣΥΡΙΖΑ και κυβέρνησης. Ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι λέει ότι το μνημόνιο και η επόμενη μέρα, διότι κάθε άλλη ατζέντα μας υποβαθμίζει, μας αφήνει πίσω, εμείς μπορούμε να διεκδικήσουμε έναν τροπή στο κλίμα, το πολιτικό, το δημοσκοπικό κτλ. Μόνο ποντάροντας την επόμενη μέρα. Ένα άλλο κομμάτι, ΣΥΡΙΖΙΚΟ και κυβερνητικό, λέει ότι αυτό που πρέπει να είναι στην αιχμή μας είναι να δείξουμε το αριστερό ηθικό πλεονέκτημα. Φαίνεται ότι ο Τσίπρας αποφασίζει να τα πάει ταυτόχρονα και να τα πάει παράλληλα. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι από τη μία πλευρά πάμε να φτιάξουμε το κλίμα, πάμε να φτιάξουμε την εικόνα της επόμενης μέρας, ενδεχομένως και σε ένα είδος σύγκρουσης με τους δανειστές, όπου υπάρχει, είναι προφανής η διαφωνία, δηλαδή μόνο το θέμα της πιστωτικής γραμμής, το οποίο είναι μια μόνιμη αιστεία τριβών το τελευταίο διάστημα, δείχνει ότι υπάρχει ζήτημα για το πώς θα βγεις από το μνημόνιο, ποιο τι είδους θα είναι η επιτήρηση. Αυτό θα εξελιχθεί πιθανότητα σε σύγκρουση. Άρα ο Τσίπρας τι λέει? Οκ, αν χρειαστεί σύγκρουση την κάνουμε. Εγώ μπορώ να σου πω σκεπτόμενος πονηρά ότι εν ανάγκη αυτή η σύγκρουση μπορεί να γίνει και αιτία εκλογών. Θα το δούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα σου κρατήσουμε μόνο στην άκρη του μυαλού μας. Πάντως έχεις την αίσθηση, γιατί αλήθεια είναι το ποντίκι, και χθες με τον Δημήτρη Μιλάκα συζητώντας μου έλεγε, εγώ δεν ξέρω αν θα είναι αυτά που λένε 20-25, με ενδιαφέρει τι χαρακτηριστικά θα έχει αυτή η διορθωτική κίνηση. Έχεις την αίσθηση ότι δεν είναι κίνηση σε πρώτο πεδίο πάντα εκλογικής μάχης κυβέρνηση, έτσι? Όχι, σε καμία περίπτωση. Γι' αυτό σου έλεγα πριν ότι η κυβέρνηση εκλογικής μάχης θα έχει αυτό το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Νέα πρόσωπα, εντελώς νέα και σε ηλικία, πιθανώς σε αντιλήψεις. Θα είναι η ομάδα του Τσίπρα, η οποία θα έχει επίσης πάρα πολύ σημαντικό ρόλο και την επομένη των εκλογών. Χάσει κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, στο κόμμα θα υπάρχουν εξελίξεις. Πάντως αυτή η ιστορία με την επιδότηση του ελληνικού έκανε άνω κάτω την κυβέρνηση και δεν είναι μόνο υπόθεση Ράνιας Αντωνοπούλου, όπως αποδείχτηκε τελικώς. Έτσι, της χάλασε λιγάκι τη σούπα του ηθικού πλεονεκτήματος. Πάει αυτό. Εννοείται, βέβαια. Μα είναι τώρα. Εντάξει, είναι ντροπή τώρα αυτό το πράγμα. Και μόνο για το γεγονός ότι δεν μπορείς να είσαι εκατομμυριούχος και να παίρνει επίδομα ενοικίου για να μείνει στο κολονάκι. Τέλος. Δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα άλλο γι' αυτό. Σωστά. Δεν χρειάζεται να υποθεί τίποτα άλλο. Τώρα θέλω να σε ρωτήσω, εσείς έχετε βάλει σε αυτό το γενικό πλαίσιο, στο πρωτοσέλιδο, και μία έκφραση που μου έκανε εντύπωση. Το μαρκάρι τον Καμένο. Δηλαδή. Το μαρκάρισμα του Καμένου. Μάλιστα. Ο Καμένος, όπως ξέρουμε, διαφοροποιείται. Κατά κύριο λόγο όμως διαφοροποιείται πάνω στο βασικό θέμα που μπορεί να προκαλέσει τεράστια ζημιά στην κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Καμένος λέει από τη μεριά του, τα δημόσια θα πιάσουμε, έτσι. Ο Καμένος τι λέει από τη μεριά του? Ότι αυτή η κυβέρνηση έχει συσταθεί και αυτή η συμμαχία κυβερνητική έχει συσταθεί με σκοπό να βγάλει τη χώρα από το μνημόνιο και να ξεκαθαρίσει τα σκάνδαλα. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε τη δική μας αυτόνομη παρουσία. Μέχρι οι προηγούμενες διαφοροποιήσεις δεν επέφεραν ποτέ κάποια ιδιαίτερη ζημιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Με την έννοια ότι στα διάφορα θέματα μικροϊδεολογικού, μικροπολιτικού χαρακτήρα κτλ. Κάποιοι άλλοι ψήφιζαν, περνούσαν οι επιλογές στο ΣΥΡΙΖΑ και τελειώνει η φασαρία. Το θέμα των σκοπίων δεν είναι το ίδιο. Έτσι, βλέπουμε ότι έχει οδηγήσει σε μια νέα και ενδεχομένως πολύ μεγαλύτερη σύγκρουση με την Εκκλησία. Βλέπουμε από τουλάχιστον μια δημοσκόπηση που είδαμε το τελευταίο διάστημα ότι στη Βόρεια Ελλάδα τα πράγματα για το ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι καθόλου καλά.
μπορεί να έχει μια απίστευτη σταθερότητα και να φτιάχνει ακόμα και το κλίμα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Άρα το θέμα του ονόματος και της μακεδονικής ταυτότητας και όλα αυτά, τέλος πάντων, έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά. Άρα πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, μου λες. Άρα υπάρχουν ζητήματα. Να πάρει ο ΠΑΟΚ. Αυτό δύσκολο το βλέπω. Αστείευομαι, κατάλαβε τι εννοώ. Άρα λες ότι προσπαθεί να τον πρεσάρει. Καταρχάς αυτό που θέλει ο Τσίπρας είναι το εξής. Κοίταξε, πρακτικά και ο Βίτσας τον μαρκάριζε. Ο Βίτσας είχε την ίδια αρμοδιότητα και την ίδια και το ίδιο στάτους που θα είχε από εδώ και πέρα ο Κουβέλης. Κοινώς δεν είναι υφιστάμενος, ούτε ο Βίτσας ήταν υφιστάμενος του Καμένου, και επίσης αναφερόταν απευθείας στον Πρωθυπουργό. Ναι. Η συγκατοίκηση πάντως δεν θα είναι εύκολο πράγμα. Δεν θα είναι, όχι. Και η προηγούμενη ήταν απεδείχθη σχετικά εύκολη, κυρίως επειδή ο Βίτσας ήταν ένας τύπος πολύ χαμηλών τόνων. Ναι, και δεν είχαν ανταλλάξει. Ακόμα και αν γίνει χαμός στο Υπουργείο και παίξουν μπουνιές, δεν θα βγει το πει παρά έξω. Και κυρίως δεν είχαν ανταλλάξει και βαριές κουβέντες μεταξύ τους. Γιατί σε όλο το προηγούμενο διάστημα, μισό λεπτό θέλω να θυμηθείς μαζί μας, το βάλαμε νωρίτερα, τι είχε πει στις αντιθέσεις το 2014, και ενώ ο Κουβέλης είχε φύγει από το τρίγωνο που μοίραζε τότε τις θέσεις 5-2-1. Πασόκ Νουδού Δημάρ, είχε αποχωρήσει Δημάρ από την κυβέρνηση ή την είχαν βγάλει. Τι είχε πει ο Καμένος εδώ για το ρόλο του Κουβέλη και πες μου σε παρακαλώ πολύ πώς θα κοιτάξει, εντάξει, τα τηλέφωνα ένας τον άλλον στα μάτια. Για άκουσε το λίγο. Παρτερίτσα, ο άρχοντας των μαξιλαριών είναι ο Κουβέλης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο. Ακόμη και σήμερα που είναι εκτός κυβέρνησης, το λέτε αυτό. Μα γιατί εκτός κυβέρνησης, έτοιμο είναι. Δεν προλάβαμε να τον καλέσουν. Από μόνο του θα πάω άμα χρειαστούν. Δεν χρειάζεται καν να τον καλέσουν τον Κουβέλη. Λοιπόν, αυτό είναι πατερίτσα, άρχοντας το δακτυλίδιο. Είναι βαριές εκφράσεις, έτσι. Είναι βαριές. Να σου θυμίσω όμως κάτι που αφορά τον Καμένο. Ο Καμένος έχει πραγματικά μεγάλο στομάχι. Χωνεύει τα πάντα. Έτσι. Και το έχει δείξει πάρα πολλές φορές. Είναι γεγονός ότι ο Καμένος έχει απαντήσει με τον πιο, πώς να το πω έτσι, με τον πιο χαμηλό τόνο που θα ήταν δυνατό να συμβεί αυτό, σε κάθε είδους σύγκρουση και διαφωνία με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Περισσότερα έχει ακούσει ο Καμένος παρά έχει πει. Υπ' αυτήν την έννοια, μην απορρίσεις εάν και αυτή η συγκατοίκηση αποδειχθεί τελικά περισσότερο ειρηνική από ό,τι προφητεύεται εν γέννη. Είναι ταυτόχρονα και ένα σινιάλο, όπως θέλουν να το αποκωδικοποιήσουν κάποιοι στα κυβερνητικά κλιμάκια, του Τσίπρα προς το χώρο της κέντρο-αριστεράς. Δηλαδή, τι έρμα έχει ο Κουβέλης σε αυτό το χώρο, έχει? Όχι, στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι έχει. Άλλωστε, ακόμα και το τέος κόμμα του αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη Δημοκρατική Συμπαράταξη, κίνημα αλλαγής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Νομίζω ότι αυτό είναι μια, πώς να το πω, υπερβολική εκτίμηση. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνοιγμα προς τα εκεί. Περισσότερο θα σου έλεγα ότι σε αυτή τη φάση σημαντική είναι η κατά καιρούς βοήθεια που προσφέρει το ποτάμι προς το ΣΥΡΙΖΑ, ναι, παρά... ένα πολύ ωραίο παράδειγμα είναι το χθεσινό με την κάναβη. Έτσι, και άλλες περιπτώσεις. Το θέμα των Σκοπίων. Καλά, και ο Γιώργος βγήκε να μιλήσει για την κάναβη χθες, βρε Σταύρο, έλα τώρα. Εντάξει. Στο θέμα των Σκοπίων. Ναι, στο παράδειγμα. Θέμα των Σκοπίων, σωστά. Έτσι, δηλαδή, οι αναφορές και οι σηματοδοτήσεις του Τσίπρα προς την κεντροαριστερά δεν έχουν γίνει από τον Κουβέλη. Έχουν γίνει μέσω είτε του Ποταμιού είτε του Γιώργου Παπανδρέου και πάει λέγοντας. Στο θέμα της Νοβάρτης. Αυτός που βγαίνει μπροστά και ζητάει διαφοροποίηση είναι ο Ραγκούσης. Ναι, σωστά. Δεν νομίζω ότι είναι ο Κουβέλης. Είναι, ναι, γι' αυτό σου λέω, τα περισσότερα πράγματα που λέγονται για τον Κουβέλη νομίζω ότι στερούνται ουσιαστικής σημασίας. Εγώ έχω την εντύπωση ότι το μόνο πράγμα που έχει υπάρξει εδώ πέρα είναι μια κάποια ανταμοιβή, να το πω έτσι, ναι, για την κατά καιρούς στήριξη που παρέσχε ο ίδιος ο Κουβέλης προς το ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Θέλω να κλείσουμε από όλα σας τα θέματα σήμερα. Θέλω να σταθούμε λίγο γιατί έρχεται, είναι μπροστά μας το συνέδριο της κέντρο αριστεράς λεγόμενης. Έχετε μια ειδική αναφορά σε μια διελκυστίδα του τι θέλει ο Σταύρος Θεοδωράκης και την προσπάθεια της Φόφης Γεννηματά να κρατήσει ισορροπίες. Ωστόσο, δίνουν μια εντύπωση και θέλω να μου το σχολιάσεις λίγο ότι είναι μαζί όντας χώρια ή είναι μαζί και χώρια τελικά. Και
ούτε μαζί και χώρια και ούτε ξέρουν και, ούτε ξέρουν και αυτοί τι είναι. Στην πραγματικότητα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Υπήρχε έτσι και αλλιώς. Από την πρώτη μέρα της συγκατοίκησης υπήρχε πάντοτε η διελκυστίνδα, η οποία έλεγε τι κάνουμε παιδιά, διαλύουμε τα κόμματα, δεν διαλύουμε τα κόμματα. Έτσι, ήρθαν οι εκλογές, οι ισοκομματικές εκλογές. Βγαίνει το αποτέλεσμα, έρχεται το συνέδριο. Μπαίνει ένα θέμα από τη μεριά του Σταύρου Θεοδωράκη κυρίως, ο οποίος τι λέει, παιδές, αριστείνδυν. Θέλω το ποσοστό μου για να είμαι βέβαιος ότι δεν με καταπιεί το Πασόκ. Διότι εδώ θα υπάρξει κι άλλο ζήτημα. Ξέρεις, υπάρχει και το μετεκλογικό. Εάν στο μετεκλογικό το οποίο φτάσει το κίνημα αλλαγής, ναι, χωρίς να έχει ξεκαθαρίσει αυτά τα θέματα, θα τεθούν ζητήματα πολιτικής στρατηγικής. Ποιος πάει με ποιον και αν πάει με κάποιον και γιατί. Αυτά δεν είναι λυμένα. Ο Σταύρος Θεοδωράκης λοιπόν τι προσπαθεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Προσπαθεί να έχει ένα στελεχικό δυναμικό, το οποίο θα του προσφέρει πρίκα και εν πάση περιπτώσει την απόδειξη ότι το ποτάμι υπάρχει ακόμα. Αυτό από τη μεριά των Πασόκων, οι οποίοι σε κάθε περίπτωση επιδιώκουν ουσιαστικά την απορρόφηση όλων των υπολείπων, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, και θα πάμε με συγκρούσεις Αντάρτικα και μόνο τα υπόλοιπα μέχρι το συνέδριο. Εκεί θα δούμε πώς θα καταλήξει η ιστορία. Πάντως, πάντοτε υπήρχε αυτό το πράγμα από την πρώτη στιγμή που το ποτάμι εντάχθηκε στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Πάντως, το εγχείρημα που τον προηγούμενο χρόνο φούντωσε, έτσι, έστω επικοινωνιακά, τώρα περνάει σε μια διαδικασία περίπου σιωπής ένα διάστημα, οργανωτικά τουλάχιστον. Λογικό είναι. Λογικό είναι διότι αυτά τα επικοινωνιακά boom, αν δεν συνδυάζονται και με μια πραγματική, να το πω έτσι, με ένα πραγματικό πολιτικό ρόλο, αν δεν συνδυάζονται με μια δημοσκοπική εκτείναξη, αν δεν αλλάζουν το πολιτικό κλίμα, κάποια στιγμή σε φουσκώνουν. Μες. Και η αλήθεια είναι ότι όσο θα εντείνεται ο πόλεμος μεταξύ των δύο πραγματικά ισχυρών πόλων, έτσι, διότι ένα μεγάλο μπαμ τότε υποτίθεται ότι ποντάριζε σε μια ραγδαία αποδυνάμωση του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έγινε αυτό, αντιστράφηκε το κλίμα. Οι δύο πόλοι θα συγκρούονται πλέον με ακραίους όρους και όσο θα συμβαίνει αυτό, προφανώς θα χαμηλώνει ο πύχης προσδοκιών για την κεντροαριστερά. Και κάτι τελευταίο, Σταύρο μου, περισσότερα στο ποντίκι που κυκλοφορεί σήμερα, το οποίο μας λέει ότι είναι ένα σχηματισμό την επόμενη φορά. Ενώ γίνονται όλα αυτά στην εσωτερική πολιτική σκακέρα, να το πω έτσι, δίπλα μας γίνεται κουτρούλιο γάμος και αναρωτιέμαι εάν η πολιτική μας, εγώ δεν θα έλεγα και δημόσια, αλλά πίσω από τα μικρόφωνα έχουν αντιληφθεί το μέγεθος των εξελίξεων γεωπολιτικά. Εδώ, τι να σου πω, απορία. Απορία. Απορία, πραγματικά. Και απορία με ποια έννοια. Ελπίζω κάτι να έχουν πάρει χαμπάρι, διότι αυτή τη στιγμή ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πράγμα που υπήρχε στη Μέση Ανατολή, δηλαδή η πολεμική προετοιμασία του Ιράν και του Ισραήλ, είναι τόσο μεγάλου μεγέθους εξέλιξη, ώστε εάν σκάσει πόλεμος σε αυτό το μέτωπο, πώς θα το πω, οι συνέπειες θα είναι τρομακτικές. Και δεν θα σου πω τώρα, το ελάχιστο μόνο θα σου πω, το κύμα προσφύγων που έχει να προκληθεί από αυτό το πράγμα θα κάνει το 1 εκατομμύριο της Συρίας να μοιάζει με ανέκδοτο. Και σου λέω το ελάχιστο δυνατόν. Ναι, ναι, το πιο απλό το δεν είναι, αλλά το μηδαμινό. Ναι, το μηδαμινό. Το μηδαμινό θα είναι συγκλονιστικό. Πραγματικά είναι ένα ζήτημα. Το τι καταλαβαίνουν οι δικοί μας. Έχω την αίσθηση ότι αυτό εδώ πέρα το πράγμα που λέγεται Ελλάδα, πολιτικό σύστημα και όλα τα υπόλοιπα, έχει συνηθίσει εδώ και αρκετά χρόνια να έπεται των εξελίξεων. Να ψάχνει, να περιμένει να έρθει φουρτούνα, όταν έρθει φουρτούνα ψάχνει να βρει κανένα σωσίδιο, καμιά σανίδα να κρατηθεί. Γενικώς δεν έχουμε δει δείγματα διαμόρφωσης πολιτικής, διαμόρφωσης στρατηγικής, χτισήματα συμμαχιών. Δεν βλέπουμε και πάρα πολλά πράγματα.